Γεια σας και καλώς ήρθατε και πάλι στο κανάλι μου. Αν αυτή είναι η πρώτη σας φορά εδώ, καλώς ήρθατε. Εγώ είμαι η Νάγια, εδώ σας μιλάω για όλα όσα αγαπώ. Και σήμερα θα σας δείξω πώς μπορείτε να κάνετε τα χείλη σας να φαίνονται πιο ζουμερά και πιο εντυπωσιακά, χωρίς αισθητικές παρεμβάσεις, χωρίς ενέσεις, χωρίς θεραπείες, χωρίς επιθέματα, χωρίς τίποτα. Απλά με μολύβι και κραγιόν. Και ένα lip gloss θα χρησιμοποιήσουμε επίσης. Όλα τα μυστικά λοιπόν θα τα μάθετε στη συνέχεια. Να σας πω ότι αυτό είναι ένα βίντεο 2-1, αφενός γιατί σας είχα υποσχεθεί ότι θα γυρίσω ένα βίντεο χωρίς να κάνω καθόλου μοντάζ. Αφετέρου, γιατί δεν προλαβαίνω να κάνω μοντάζ για αύριο. Σε λίγο πρέπει να φύγω, γιατί παίζω μουσική σε μια εκδήλωση και πρέπει να τα κάνω όλα πάρα πολύ γρήγορα. Λοιπόν, θα ξεκινήσω λέγοντάς σας πόσο σημαντικό είναι να έχετε εγγραφεί στο κανάλι. Νομίζετε ότι θα το ξέχνετε. Όχι, πατήστε τώρα το κουμπί εγγραφή ή το subscribe. Και φυσικά περιμένω και τα σχόλιά σας και άλλες ιδέες για το τι βίντεο θέλετε να δείτε σε αυτό εδώ το κανάλι. Πάμε να ξεκινήσουμε λέγοντάς σας τα βασικά. Λοιπόν, το βασικότερο όλων είναι να κάνετε απολέπιση στα χείλη σας. Ωραία. Έχω αφήσει τις πόρτες ανοιχτές γιατί φυσάει παιδιά τέλεια και μόλις έκλεισε η πόρτα, εντάξει. Θα ζήσω. Λοιπόν, να κάνετε απολέπιση στα χείλη σας όπως κάνουμε στο πρόσωπό μας και σε όλο το υπόλοιπο σώμα μας είναι πάρα πολύ σημαντικό. Εγώ το προϊόν που χρησιμοποιώ είναι το Dr. Popo Scrub & Nourish, όπου έχει πάνω, σας το έχω ξαναδείξει, το scrub είναι φανταστικό, με ζάχαρη, πάρα πολύ γλυκό, μέχρι και να το φάτε μπορείτε μετά, κυριολεκτικά. Και από κάτω έχει ένα balm το οποίο έχω βάλει τώρα στα χείλη μου. Επίσης να χρησιμοποιείτε μία μασκούλα για τα χείλη αν έχετε πολύ αφιδατωμένα χείλη. Και αυτή που σας προτείνω είναι αυτή εδώ από τη Laneige. Φαίνεται πολύ μικρή η συσκευασία, είναι η Lip Sleeping Mask, αλλά το προϊόν σας φτάνει για μήνες, πιστέψτε με. Αφού λοιπόν κάνετε απολέπιση και φύγουν όλα τα νεκρά κύτταρα, τα χείλη σας θα είναι και πιο εντυπωσιακά στο φυσικό τους χρώμα, αλλά και πιο ενδεδομένα και έτοιμα για οποιοδήποτε κραγιόν. Αυτό που θα κάνω είναι να αφαιρέσω το lip balm που έχω βάλει και να σας φέρω λίγο πιο κοντά για να δείτε ακριβώς τι θα κάνω. Θα σας φέρω... ναι, είπαμε δεν θα κάνουμε μοντάζ αυτό το βίντεο, οπότε σας φέρνω πιο κοντά έτσι, μπακαλίστικα. Εδώ νομίζω ότι είναι μια καλή απόσταση. Φτιάξουμε και το zoom, ωραία. Λοιπόν, και θα χρησιμοποιήσω αυτό εδώ το μολύβι. Αρχικά από την 17, είναι το νούμερο 29, το Mocha. Είναι το μολύβι που εγώ χρησιμοποιώ για τα περισσότερα nude κραγιόν μου. Και αυτό γιατί είναι ένα τσίκ πιο σκούρο, να σας δείξω την απόχρωση πρώτα. Λοιπόν, το μολύβι έχει αυτό το χρώμα και το κραγιόν που θα χρησιμοποιήσω έχει αυτό το χρώμα. By the way, είναι και το κραγιόν και ο συνδυασμός αυτός, ο οποίος πήρε και τα πιο πολλά κομπλιμέντα, παιδιά, τις προηγούμενες μέρες. Δεν ξέρω τι συνέβη. Λοιπόν, nude πάμε σήμερα και θα κάνω το περίγραμμα και θέλω το μολύβι που διαλέγετε να μην είναι πολύ πιο σκούρο από το κραγιόν που θα φορέσετε. Δηλαδή το περίγραμμα να αναμειγνύεται ωραία με το κραγιόν, εντάξει. Μην βλέπω αυτή τη γραμμή την πολύ σκούρα που απ' έξω γύρω-γύρω είναι λίγο ασχημούλα. Λοιπόν, αυτό που θα κάνω είναι, θα ξεκινήσω λίγο πιο κάτω από τα χείλη μου, εδώ στο κέντρο. Και εδώ έχουμε περιθώριο να βγούμε έξω από τα όρια. Σε αυτό το σημείο και πάνω από τα χείλη. Θα κάνω το ίδιο λοιπόν και από πάνω, ένα μικρό overline. Μέχρι εδώ. Το σχήμα πάνω, θα περάσω και κάτω για να ολοκληρώσω τη γραμμή και θα την κρατήσω λίγο έξω από τα όρια μέχρι εδώ περίπου, αλλά από εδώ και πέρα θα ακολουθήσω τη γραμμή των χιλιών μου. Και θα γεμίσω εδώ αυτό το σημείο της ένωσης του πάνω χείλους με το κάτω, με το μολύβι, και το ίδιο θα κάνω και από πάνω, έχουμε κάνει ήδη το overline, οπότε ακολουθώ το σχήμα των χειλιών μου.
Λοιπόν, αυτό που επίσης κάνω στη συνέχεια είναι μία γραμμή εδώ με το μολύβι και αν το μολύβι σας μοιάζει πάρα πολύ με το χρώμα του κρεβιόν που έχετε διαλέξει, μπορείτε να γεμίσετε και όλη τη χήμη για να είναι και πιο σταθερό και ένα χι εδώ. Φακ, φακ. Και έχω γεμίσει και τις άκρες, έτσι. Θα πάρω τώρα το κραγιόν μου, το οποίο είναι ένα από τη MAC, το οποίο δεν κυκλοφορεί ακόμη. Πια, θέλω να πω, δεν κυκλοφορεί πια. Το σταμάτησαν. Αλλά έχω βρει παρόμοιες αποχρώσεις. Πήγα στη MAC και τις έψαξα μία-μία, έψαξα όλα τα κραγιόν και θα σας τα γράψω στην περιγραφή για να βρείτε ακριβώς την ίδια απόχρωση. Αυτό λέγεται dough, αλλά δεν θα το βρείτε. Πριν με μαλώσετε, όμως σας είπα. Σας έχω αναλλακτικές πάντα. Θα βάλω το κραγιόν μου λοιπόν. Και αμέσως μετά θα πάρω ένα πινέλο για τα χείλη, γιατί βλέπω εδώ τη γραμμούλα εγώ και είναι πιο σκούρα και με ενοχλεί λιγάκι και θέλω να αναμίξω το χρώμα του μολυβιού με το κραγιόν. Μπορείτε φυσικά να κάνετε και αυτό, αλλά αν δεν αρκεί, κάνουμε και αυτό το ωραίο σβήσιμο. Για να φέρονται όλα πιο φυσικά και να κλέβει το μάτι. Αυτό το κραγιόν που έχω διαλέξει εγώ, η υφή του, είναι σαν την υφή, δηλαδή έχει μια γυαλάδα η οποία βοηθάει στο να φαίνονται τα χείλη σας πιο ζουμερά. Αλλά το τελευταίο βήμα, αν θέλετε να το φτάσετε στο τέρμα, είναι να βάλετε και ένα gloss. Αυτό που θα χρησιμοποιήσω σήμερα είναι το Generation Plump and Shine της Catrice και είναι στην απόχρωση Shimmery Goldstone. Και θα το βάλω εδώ κυρίως, σε κέντρο. Αυτό το γκλιτεράκι βοηθάει στην ψευδέστηση ότι τα χείλη σας είναι πιο μεγάλα. Αυτά για σήμερα, σύντομο το βίντεο και περιεκτικό, ελπίζω να σας άρεσε όπως πάντα, ευχαριστώ πάρα πολύ που το είδατε. Δοκιμάστε αυτή την τεχνική και αν έχετε κι άλλα μυστικά θέλω να τα μάθω. Α, ένα άλλο μυστικό που δεν σας είπα είναι ότι μπορείτε να βάλετε λίγο bronzer εδώ από κάτω και εδώ από πάνω. Δεν το κάνω γιατί από πάνω ειδικά μου φαίνεται σαν μουστάκι και δεν θέλω να έχω άλλη σκίαση τέλος πάντων γύρω από τα χείλη μου εγώ προσωπικά. Αλλά είναι ένα trick που χρησιμοποιούν πολλοί make-up artists. Φιλιά πάρα πολλά, thank you που είδατε αυτό το βίντεο, like αν σας άρεσε και θα σας δω στο επόμενο. Bye bye!